ψήφισμα. Λοιπόν, να αρχίσουμε. Κυρία Πελαγία, μπορείτε τώρα να πάτε και στο Facebook, διότι έχουμε και ακροατές στο Facebook. Οι ακροατές στο Facebook, βέβαια, δεν έχουν το δικαίωμα να ρωτήσουν ερωτήσεις όταν θα έχουμε την περίοδο του question and answer. Λοιπόν, σας καλωσορίζω στην σημερινή εκδήλωση του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, αφιέρωμα στη 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η διαδικτυακή αυτή εκδήλωση έχει θέμα την γενοκτονία των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με κύριο μιλητή τον ιστορικό Βλάση Αγτζίδη, διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγγραφέα. Ο τίτλος είναι 1922, η ήττα και το τέλος του ποντιακού ζητήματος. Κατόπιν της ομιλίας θα έχουμε μία προβολή ενός ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ έχει τίτλο, είναι 50 λεπτών, έχει τίτλο «Τα γεγονότα στη Φώκια, 1914». Είναι συμπαραγωγή των Ανιές Σκλάβου και Στέλιου Τατάκη. Προτού προχωρήσουμε στο κύριο θέμα, στην ομιλία και συνέχεια στο ντοκιματέρ, θα ήθελα να αναγνωρίσω ορισμένους διακεκριμένους φίλους του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, οι οποίοι είτε βρίσκονται στο ακροατήριο αυτή τη στιγμή, είτε ίσως θα μας έρθουν στο ακροατήριο λίγο αργότερα. Πρώτα θα αναφέρω το όνομα της Ομοσπονδιακής Βουλευτής του Καναδά για την περιοχή Βιμή στο Λαβάλ, Άννη Κουτράκη. Την εντυμότατη Ελένη Μπακουπάνο, τέως Ομοσπονδιακή Βουλευτή, μέλος του Συμβουλίου Επικρατείας του Καναδά, μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου. Τον εξοχότατο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, πρέσβη, επιτιμή, μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου. Τον εντυμότατο Παναγιώτη Σκουρίδη, τέως Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Βουλής και Υφυπουργό της Ελλάδας, μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου. Τον Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών ΕΛΙΣΜΕ, Αντινάβαρχο εν αποστρατεία Βασίλειο Μαρτζούκο, που εκπροσωπεί τον Πρόεδρο του ΕΛΙΣΜΕ, Αντιστράτηγο εν αποστρατεία Ιωάννη Μπαλτζόη, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων στο εξωτερικό δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα. Την Πρόεδρο του Ιδρύματος Δημήτρη και Μαρίας Δελιβάνη, καθηγήτρια οικονομικών, πρώην εκλεγήσα γυναίκα Πρίτανης, εκλεγήσα γυναίκα Πρίτανης, τρεις φορές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Την ομότιμη καθηγήτρια φυσιολογίας τμήματος ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ελένη Σαβάκη, μέλος της Επιτροπής Γερμανικών Επανορθώσεων των τεσσάρων φορέων International Hellenic Association, Canadian Hellenic Congress, Hellenic American National Council και Ίδρυμα Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Το γνωστό παγκοσμίως για τις μελέτες του μηχανισμού των αντικυθύρων, αστρονόμο καθηγητή φυσικής διαστήματος Ξενοφόντα Μουσά, τον ομότιμο καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης και ομότιμο ερευνητή της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά, Αντώνη Φόσκολο, τον καθηγητή φυσικής και γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Σταύρο Παπαμαρινόπουλο, τη Γενική Γραμματέα της Δωδεκάπολης των Ποντιακών Συλλόγων της Baden-Württemberg στη Γερμανία,
Ελένη Σιδηροπούλου. Ο καθηγητής της Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, κύριος Ιωάννης Μάζης, ο οποίος στο παρελθόν ήταν κύριος ομιλητής σε μία από τις εκδηλώσεις μας, δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σήμερα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, αλλά μας στέλνει τους χαιρετισμούς για την ευόδοση της σημερινής εκδήλωσης. Χαιρετισμούς για την επιτυχία της σημερινής εκδήλωσης έχουμε επίσης από τους κατωτέρου. Μέρη Γκέρου, Δημοτική Σύμβουλος στο Park Extension, το Δήμο του Μοντρεάλ. Αγλαία Ρεβελάκη, Δημοτική Σύμβουλος στο Τσόμεντεϊ, στο Δήμο του Λαβάλ. Δημήτρη Διακανδρέου, Πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων του Μοντρεάλ Εύξηνος Πόντος. Από τον στρατηγό Φραγκούλη Φράγκο, επίτιμο αρχηγό του ΓΕΣ, τέος Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ελλάδος, ο οποίος στο παρελθόν μας είχε επισκεφθεί αυτοπροσώπως εδώ στο Καναδά, και από τον Γρηγόρη Νιώτη, τέος Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, ο οποίος επίσης έχει πολύ καλές σχέσεις με το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο και πολλές φορές έχει συμμετάσχει σε οργανώσεις που έχουμε κάνει. Λοιπόν, χωρίς τα περαιτέρω, θα καλέσω τώρα τον πρόεδρο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, κύριο Χαλάτση, να μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Χαλάτση, σας δίνω το μικρόφωνο και την οθόνη. Παρακαλώ, κάνετε unmute το μικρόφωνο. Είμαστε εντάξει. Ακούγεστε. Και αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και είσαστε μαζί μας σήμερα στην ετήσια εκδήλωση του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, που είναι αφιερωμένη στη 19η Μαΐου, για να τιμήσουμε τις μνήμες των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, μέρος της γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είναι μία από τις πιο σκοτεινές περίοδους της ιστορίας της ανθρωπότητας και ένα από τα πιο φυκιαστικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ως Καναδοί πολίτες ελληνικής καταγωγής, αρνούμαστε να παραδώσουμε στη λύθη τους 353.000 νεκρούς και αγωνιζόμαστε για την αναγνώριση της γενοκτονίας μέχρι που να αναπαυθούν οι ψυχές τους. Ο ποντιακός ελληνισμός αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς, καθώς πάνω από 100 χρόνια μετά τις κακοχίες και τους διωγμούς που υπέστη, επιβίωσε και κράτησε άσβεστες τις παραδόσεις του, τα ήθη του, τα έθιμά του και τα ιδανικά του. Αιωνία η μνήμη όλων των αθών θυμάτων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στο γιατρό, τον Dr. Γιάννη Βλαχόπουλο, επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο McMaster's εδώ στο Hamilton του Καναδά, που έχει δεχτεί να συντονίσει τη σημερινή διάλεξη, και στους κύριους Κώστα Πάπα και Γιώργο Μάνιο και κυρία Πελαγία Δαμίδου, μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η εντολή του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου είναι να εντοπίζει, να αναλύει και να αντιδρά σε εθνικά θέματα που επηρεάζουν τον Καναδά και την Ελλάδα, καθώς αφορούν τους Καναδούς ελληνικής καταγωγής. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και να κατανοούμε την ιστορία μας, προκειμένου να εντοπίζουμε καλύτερα τις απειλές προς την Ελλάδα και τον Καναδά από τους σύγχρονους κινδύνους και τους εχθρούς, ώστε να μπορούμε να αμυνθούμε αποτελεσματικά εναντίον τους και έτσι να αποφύγουμε τραγικές συνέπειες στο μέλλον. Βλέπουμε στο σημερινό κόσμο αυταρχικά καθεστώτα που δεν σέβονται το διεθνής δικαίωμα και τις δημοκρατικές αρχές.
Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, με δική του πρωτοβουλία, έχει ήδη πετύχει την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από 13 πολιτείες και δημοτικά διαμερίσματα του Καναδά. Και συνεχίζουμε πιστοί στη δέσμευσή μας και ακλόνητοι στις προσπάθειές μας για την αναγνώριση της γενοκτονίας στα επαρχιακά και ομοσπονδιακά επίπεδα εδώ στον Καναδά. Εκ μέρους του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, ευχαριστώ τον καταξιωμένο καθηγητή μας Βλάση Αγτζίδη, που δέχτηκε την πρόσκλησή μας να παρουσιάσει σήμερα. Σας ευχαριστώ. Τιμή μας είναι να έχουμε τον καθηγητή μαζί μας και εύχομαι να περάσουμε όλοι ένα ενημερωτικό και καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Χαλάτση. Τώρα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας δώσω, να σας πω δύο κουβέντες για τον παρουσιαστή της σημερινής διάλεξης, τον ιστορικό Βλάση Αγτζίδη, ο οποίος είναι διδάκτορ της σύγχρονης ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βασικές σπουδές στα μαθηματικά. Ανήκει στην τρίτη προσφυγική γενιά, με αναφορές στην Ιωνία και τον Πόντο. Έχει εκδώσει ως τώρα 15 βιβλία. Έχει συμμετάσχει σε 27 συλλογικές εκδόσεις και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 300 άρθρα σε εφημερίδες, περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει τιμηθεί με το βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 1995 για τη συγγραφή της ιστορίας των Ελλήνων στον Εύξηνο Πόντο και δύο φορές με έμφυμο μνοία από το Υπουργείο Εξωτερικών για τη συμμετοχή του στην οργάνωση της επιχείρησης για τη διάσωση των Ελλήνων που είχαν εγκλωβιστεί στην εμπόλεμη Αφχαζία 1993 και για την οργάνωση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού 1995. Η θεματολογία του περιστρέφεται γύρω από την Μικρασιατική καταστροφή, τον ποντιακό ελληνισμό, την ιστορική εμπειρία και την σύγχρονη παρουσία των Ελλήνων στην πρώην Σοβιετική Ένωση, τη σημασία των ελληνόφωνων της Τουρκίας, την ελληνική διασπορά και άλλα θέματα. Επισκέφτηκε πολλές φορές τις περιοχές που κατοικεί η ελληνική μειονότητα στην πρώην Σοβιετική Ένωση, όπως Ρωσία, Γεωργία, Αρμενία, Ουκρανία, Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν, καθώς και τις περιοχές των ελληνοφώνων στη Βόρεια και Δυτική Τουρκία. Παρακολούθησε την διαδικασία της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης και περιέγραψε τις επιπτώσεις που είχε στην ελληνική μειονότητα. Κύριε Αγτζίδη, με μεγάλη μου χαρά σας δίνω το μικρόφωνο και την οθόνη. Να κάνετε unmute κουνώντας λίγο το ποντίκι. Τώρα είστε εντάξει. Μπορείτε να παρουσιάσετε. Γεια σας. Ευχαριστώ κύριε Βλαχόπουλε. Συγχαρητήρια στο Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο που οργανώνει τη συγκεκριμένη διαδικτυακή εκδήλωση. Είμαι ιδιαίτερα έτσι ευτυχής που είμαστε εδώ να μιλήσουμε για ένα τέτοιο σημαντικό ιστορικό θέμα. Απλά έτσι να σας πω ξεκινώντας ότι σας μιλάω από τα γραφεία ενός ποντιακού συλλόγου της Αθήνας, της Φυλής που λέγεται η Τραπεζούντα, γιατί μόλις τώρα τέλειωσε μια εκδήλωση που διοργάνωσαν και ήμουν ομιλητής για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτός ο σύλλογος των Αθηνών, ο ποντιακός σύλλογος των Αθηνών, έχει δημιουργηθεί από πόντιους από τη Σοβιετική Ένωση, που έχουν έρθει στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 60, από τους τόπους της ελληνικής τους εξορίας, από τους τόπους του Καζαχστάν. Αυτό μας παρουσιάζει μια άλλη πλευρά και του ίδιου του ποντιακού ελληνισμού, αλλά και της ίδιας της μικρασιατικής τραγωδίας, που λίγο πολύ την αγνοούμε. Αλλά ας προσπαθήσω έτσι να ξετυλίξω το νήμα αυτής της πολύ σύνθετης ιστορίας, που νομίζω ότι πρέπει να την αναλύσουμε σε όλες τις συνιστώσεις της. Το δικό μου θέμα σήμερα είναι η ήττα
για το τέλος του Ποντιακού ζητήματος 1922. 1922 είναι ουσιαστικά η Μικρασιατική καταστροφή. Είναι η ήττα μας τον Αύγουστο του 1922 έξω από την Άκυρα, η συντριβή του ελληνισμού και το τέλος πλέον του ελληνισμού της Καθημάς Ανατολής. Είναι η ημερομηνία η οποία σφραγίζει το τέλος της τρισχιλιόχρονης παρουσίας των Ελλήνων στους χώρους της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Τράκης και κλείνει με τον πλέον δραματικό τρόπο εκείνη τη δεκαετία που ξεκίνησε με τους θριαμβικούς βαλκανικούς πολέμους και θα τελειώσει τόσο δραματικά στα νερά της πυρπολιμένης Σμύρνης. Πώς εντάσσεται ο Πόντος μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία? Ας προσπαθήσουμε να απαντήσουμε πάνω σε αυτό. Ο Πόντος δεν είναι τίποτα πιο πολύ από τις βόρειες περιοχές της Μικράς Ασίας. Το ποντιακό ζήτημα ιστορικά ήταν ένα ζήτημα που αφορούσε την διευθέτηση του ελληνικού πολιτικού προβλήματος στο τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή το ποντιακό ζήτημα ήταν ένα τμήμα του ευρύτερου μικρασιατικού ζητήματος. Το μικρασιατικό ζήτημα πώς ορίστηκε? Στην πραγματικότητα ορίζεται και παίρνει μια διάσταση από τη στιγμή που αλλάζουν άρδιν οι εσωτερικές ισορροπίες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και πότε αλλάζουν άρδιν? Το 1908, όταν την εξουσία την καταλαμβάνουν πραξικοπηματικά οι εθνικιστές. Έως τότε η διαδικασία ήταν η διαδικασία μιας παραδοσιακής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που όμως στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα είχε περάσει στη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων, του Τανζιμά, της Οθωμανικής Περεστρόικα, όπως τα λέγαμε. Μια εποχή η οποία ευνόησε πάρα πολύ την οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη των Ελλήνων, οι οποίοι ουσιαστικά μεγαλούργησαν όλη αυτή την περίοδο. Με το Τανζιμάτ εξαλείφθηκαν οι διακρίσεις με βάση το έθνος και την θρησκεία και έγινε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί η έννοια του Οθωμανού πολίτη. Βεστικά αυτή η διαδικασία του εξυγχρονισμού και του εκδημοκρατισμού μιας παλιάς, μεγάλης, απολυταρχικής αυτοκρατορίας δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί. Και το τέλος θα το δώσουν οι Νεότουρκοι με το κίνημά τους το 1908 που θα καταλάβουν την εξουσία και στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη από τον Οκτώβριο του 1911 θα διακηρύξουν τους στόχους τους. Οι στόχοι επισήμως και δημοσιευμένα ήταν η πλήρης οθωμανοποίηση, όπως έλεγαν, όλων των πληθυσμών και ειδικά των χριστιανικών πληθυσμών και όριζαν και τον τρόπο που θα γίνει αυτή η οθωμανοποίηση ή η αφομοίωση. Οι εξοπλισμένοι μουσουλμανικοί πληθυσμοί. Άρα οι Νεότουρκοι από το 1908 ορίζουν ξεκάθαρα την επόμενη μέρα το τι πρόκειται να συμβεί, ποια θα είναι η πολιτική τους. Και την πολιτική τους βεβαίως από την επαύριο την υλοποιούν συστηματικά με τις διώξεις κατά των χριστιανικών κυρίως κοινοτήτων. Αυτό θα επιφέρει την σύγκληση έστω περιστασιακά των Βαλκανικών κρατών που θα οδηγήσει στους Βαλκανικούς πολέμους. Η Ελλάδα θα καταφέρει να μπει στη διαδικασία αυτή μέσα από μια έξυπνη στρατηγική που εκείνη την εποχή τυχαίνει να την εκφράζει ο Βενιζέλος, ο οποίος έρχεται από την Κρήτη που μόλις είχε αποκτήσει την ελευθερία της από τους Οθωμανούς, άρα κατανοούσε την ιστορική στιγμή, σε αντίθεση με το παλαιοκομματικό, θα λέγαμε, ελλαδικό σύστημα, το οποίο περισσότερο ήταν περιορισμένο στα όρια της διαχείρισης του ελεύθερου κράτους. Η Βαλκανική πόλεμη θα είναι θριαμβική πόλεμη για τους Έλληνες, θα διπλασιάσουν την Ελλάδα, θα καταλάβουν τις νέες χώρες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όμως οι Νεότουρκοι που θα ηττηθούν, από εκεί και πέρα θα ορίσουν την επόμενη μέρα με πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Και ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι? Θα την ορίσουν οργανώνοντας τις γενοκτονίες που θα έρθουν. Διαμορφώνουν για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, στη σύγχρονη ιστορία, μια μεθόδευση των επόμενων διώξεων σε μια ψύχρεμη εποχή. Δηλαδή, συνήθως η βιαιότητα στις συγκρούσεις μέσα στην ιστορία είναι μια αισθηκτώδης βιαιότητα πάνω στις πολεμικές συγκρούσεις. Οι Νεότουρκοι θα το οργανώσουν σε ειρηνικές εποχές. Θα δημιουργήσουν τους μηχανισμούς, παρακρατικούς μηχανισμούς, τους Δεσκυλάτη και τα Χρυσά. Θα φτιάξουν ιδεολογία αποκλεισμού. Θα τη διοχετεύσουν μέσα στην κοινωνία για να τη διασπάσουν σε αντιμαχόμενα μέρη. Και βεβαίως θα έχουν μια άκρος εθνικιστική ιδεολογία εξ αρχής, η οποία θα αποσκοπεί να μετατρέψει την εκτεταμένη και πολυεθνική Οθωμανική Αυτοκρατορία σε καθαρή τουρκική εστία. Δηλαδή να εξοδοθεί το 30%
του μη αφομοιώσιμου πληθυσμού, που είναι οι χριστιανικές κοινότητες, Έλληνες, Αρμένοι, Ασσύριοι. Αυτή την πολιτική θα την αποφασίσουν, θα την οργανώσουν και πολύ μεθοδικά από το 2014 θα τη θέσουν σε εφαρμογή. Πλέον είναι απολύτως δεδομένα και γνωστά όλα αυτά τα προστάδια των εθνικών εκαθαρίσεων. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί εμφανίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες μια γενιά Τούρκων ιστορικών εξαιρετικά ακαδημαϊκά καλά συγκροτημένων, χωρίς καμία προκατάληψη και χωρίς καμιά διάθεση να υπερασπιστούν τις νεοτουρκικές πολιτικές, η οποία γενιά αυτή των Τούρκων ιστορικών, όπως ήταν Ράχ Τσάμου, Φουαντουντάρ και πολλοί άλλοι, ουσιαστικά αποκάλυψαν μέσα από τα Οθωμανικά αρχεία όλη αυτή την νεοτουρκική μεθόδευση. Πώς θα ξεκινήσουν αυτές οι διώξεις? Θα ξεκινήσουν ήδη από το Πάσχα του 1914 από την Ανατολική Θράκη. Πρέπει να πούμε ότι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τρία ήταν τα σημεία στα οποία οι Έλληνες είχαν μια σχετική πλειονότητα σε σχέση με τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Αυτά τα τρία σημεία ήταν η Σμύρνη, η πόλη της Σμύρνης, όπου οι Έλληνες πλειοψηφούσαν και είχαν την απόλυτη οικονομική κυριαρχία, ήταν η Ανατολική Θράκη και ο Δυτικός Πόντος. Αυτά είναι τα τρία σημεία όπου οι Έλληνες κατάτι ήταν περισσότεροι των μουσουλμανικών πληθυσμών. Άρα ήταν και σημεία ενός ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος και μιας ιδιαίτερης ελληνικής δυναμικής. Οι διώξεις λοιπόν θα ξεκινήσουν το Πάσχα του 1914 από την Ανατολική Θράκη με μια προσπάθεια πίεσης και ενεργοποίησης όλων αυτών των παρακρατικών μηχανισμών ώστε να υποχρεωθούν να φύγουν οι ελληνικοί πληθυσμοί ή να μεταφερθούν στο εσωτερικό της Ανατολίας. Είναι μια μέθοδος η οποία θα αποδώσει και θα επεκταθεί στο χώρο της Ιωνίας. Όλη η περιοχή από την Προύσα, από τη Βυθινία δηλαδή, έως την Ιωλίδα, την Ιωνία, έως το σημερινό Κουσάνταση, πλην της Σμύρνης γιατί είχε τα δυτικά προξενία, θα υποστεί αυτή τη γενικευμένη πολιτική καταπίεσης και εθνικής εκαθάρισης των Νεοτούρκων καθ' όλη τη τετραετία 1914-1918. Το επόμενο βήμα αυτής της ενιαίας ιστορικής διαδικασίας, είναι μια ενιαία ιστορική διαδικασία και έτσι πρέπει να τη βλέπουμε, θα είναι το 1915, όταν θα εξαπολυθεί ο διωγμός κατά των Αρμενίων της Ανατολικής Μικράς Ασίας, της Ανατολίας. Το 1915 είναι η πιο γνωστή σελίδα αυτής της ενιαίας ιστορικής διαδικασίας. Θα έχουμε την εξόντωση ενός ιστορικού έθνους της Ανατολής, των Αρμενίων. Και το 1916 αυτή η προαποφασισμένη πολιτική πλέον θα επεκταθεί και στο βορρά της Μικράς Ασίας, στο χώρο του Πόντου. Και έτσι θα ξεκινήσει η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού ως ένα τμήμα της ευρύτερης γενοκτονίας των ελληνικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει και σε πολιτικές, θα λέγαμε, επιλογές των ελληνικών πληθυσμών. Οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έως την έναρξη των διώξεων ήταν ένας ειρηνικός πληθυσμός ο οποίος είχε επενδύσει σε συμμαχία με τους φιλελεύθερους Οθωμανούς στο μετασχηματισμό του κοινού κράτους σε ένα κράτος δικαίου που θα ήταν απαλλαγμένο από τις διακρίσεις με βάση τη θρησκευτική τοποθέτηση ή την εθνική καταγωγή. Όπως είπαμε και στην αρχή, αυτή η μεθόδευση δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί λόγω της κυριαρχίας των νεότουρκων, των ακραίων εθνικιστών. Η διαδικασία της γενοκτονίας είναι μια διαδικασία η οποία ήδη από το 2014 τέθηκε σε εφαρμογή. Το σημείο που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τα πράγματα θα είναι ο εσωτερικός διχασμός της Ελλάδας. Γιατί οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε αντίθεση με τους Αρμένιους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχαν ένα πλεονέκτημα. Διέθεταν ένα ομοεθνές κράτος, το οποίο είχε και μια μεγάλη δυναμική, και ήταν η Ελλάδα. Το ζήτημα είναι τι θα έκανε η Ελλάδα τη στιγμή που ξεκινούσαν αυτές οι εκτεταμένες εθνικές εκαθαρίσεις. Και εκεί δυστυχώς η Ελλάδα θα μπει στον αστερισμό του εθνικού διχασμού, δηλαδή στη σύγκρουση Φιλογερμανών και Φιλοβρετανών. Δηλαδή εν μέσω της έναρξης της μεγαλύτερης σύγκρουσης στο ευρωπαϊκό έδαφος μεταξύ του αναδυόμενου γερμανικού μιλιταρισμού, ο οποίος ήταν και αντιδιαφωτιστικός, μαζί με τον παλιό κόσμο, τον κόσμο των παλιών μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, που ήταν και απεικιοκρατικές δυνάμεις, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία. Η Ελλάδα έπρεπε να επιλέξει. Εδώ δυστυχώς η Ελλάδα θα γίνει
ένα έδαφος σύγκρουσης αυτών των δύο μεγάλων δυνάμεων. Οι Γερμανοί ήδη από πολύ νωρίς είχαν οργανώσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήδη από την εποχή, από το τέλος του 19ου πολέμου, όταν ενοποιήθηκε η Γερμανία, ήδη ετοίμαζαν τη δικιά τους έξοδο στον πλανήτη, μέσα από μια αναδιαμόρφωση των ισορροπιών. Είχαν ένα πολύ καλό σχεδιασμό. Και στο σχεδιασμό αυτό αφενός επένδυσαν στον τουρκικό παράγοντα. Οι Γερμανοί ήταν αυτοί που οργάνωσαν τον νεοτουρκικό στρατό. Γερμανός αρχιστράτηγος ήταν ο υπεύθυνος του νεοτουρκικού στρατού. Και από την άλλη όμως ήθελαν πάρα πολύ καλά να αδρανοποιήσουν τους πιθανούς εχθρούς. Και ένας πιθανός εχθρός ήταν η Ελλάδα. Σήμερα, μέσω των γερμανικών αρχείων που έχουν δημοσιευτεί, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως η γερμανική κατασκοπία προσπάθησε εγκαίρως να ελέγξει την πολιτική ζωή της Ελλάδας, εξαγοράζοντας τον Αθηναϊκό τύπο και δημιουργώντας ένα δίκτυο φύλων της γερμανικής πολιτικής μέσα στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, αλλά κυρίως στο χώρο της μοναρχίας. Είχαμε την ατυχία ο τότε μονάρχης, ο Κωνσταντίνος ο Πρώτος, να έχει σύζυγο τη Βασίλισσα Σοφία, δηλαδή την αδελφή του Γερμανού Αυτοκράτορα, του Κάιζερ. Αυτή έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διασύνδεση όλων αυτών των γερμανόφιλων κέντρων στην Αθήνα. Και βεβαίως ο Κωνσταντίνος κάνει κάτι που είναι καινοφανές στην ιστορία της ελληνικής μοναρχίας. Ανατρέπει το φιλοβρετανικό της προσανατολισμό και τον κάνει φιλογερμανικό. Αυτό θα οδηγήσει το 1915 στη μεγάλη σύγκρουση στον εθνικό διχασμό με αφορμή την εκστρατεία στην Καλλίπολη. Η Ελλάδα δεν θα πάρει μέρος σε αυτή τη συμμαχική προσπάθεια να τεθεί εκτός μάχης εγκαίρως η Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί ο γερμανικός παράγοντας θέλει να προστατεύσει τη σύμμαχο Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι λοιπόν, μέσα από μια πολύ μεγάλη πολιτική σύγκρουση, που πραγματικά είναι ο πρώτος ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, για δύο χρόνια, 1915 έως 1917, η Ελλάδα θα μείνει εκτός του πολέμου. Το κενό αυτό όμως θα καλυφθεί από τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί, με την απουσία πλέον της Ελλάδας, θα γίνουν η μεγάλη δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο και θα πάρουν την υπόσχεση για μετά το τέλος του πολέμου τον έλεγχο της Σμύρνης. Ξέρουμε πώς ήρθαν τα γεγονότα. Το 16-17 θα γίνουν το φιλοβρετανικό κράτος της Θεσσαλονίκης, το φιλογερμανικό κράτος των Αθηνών. Το 17 θα γίνει μια ενοποίηση με έναν δύσκολο τρόπο, αλλά έστω την τελευταία χρονιά η Ελλάδα θα πάρει μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα κάτσει στο τραπέζι των νικητών. Βεβαίως δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες και την ίδια δύναμη να διεκδικήσει αυτά που θα έπρεπε να διεκδικήσει αν εξ αρχής συμμετείχε στη διασυμμαχική προσπάθεια. Γι' αυτό και η θέση της ήταν αρκετά, θα λέγαμε, μειονεκτική. Και αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος που θα συμμετάσχει η κυβέρνηση Βενιζέλου στην αποτυχημένη εκστρατεία στην Ουκρανία Κρυμαία κατά των Μπολσεβίκων για να μπορέσει να έχει τη γαλλική υποστήριξη στις ελληνικές διεκδικήσεις. Ποιες ήταν οι ελληνικές διεκδικήσεις? Οι ελληνικές διεκδικήσεις ήταν ο έλεγχος του Αιγαίου, άρα ο έλεγχος των ανατολικών ακτών του Αιγαίου, δηλαδή ο έλεγχος του Σαντζακίου Σμύρνης. Ο κύριος γεωπολιτικός στόχος ήταν σαφώς στα πλαίσια των κρατικών συμφερόντων. Και βεβαίως, πόσο μάλλον που στη Σμύρνη υπήρχε μια ελληνική πλειονότητα, είχαμε ελληνικούς πληθυσμούς πολύ σημαντικότερους, για παράδειγμα από ό,τι είχαμε εκείνη την εποχή στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι είχαν και την πληθυσμιακή υπεροχή και την απόλυτη οικονομική κυριαρχία. Και βεβαίως να καταλάβει τη Θράκη, όπως και τελικά την ενσωματώνει τη Θράκη. Παίρνει τη Δυτική από τους ηττημένους Βούλγαρους και την Ανατολική Θράκη από τους ηττημένους Νεότουρκους. Φαίνεται ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν καλά. Βεβαίως η Ελλάδα προσπαθεί σε αυτό το πλαίσιο να διεκδικήσει ό,τι μπορεί να διεκδικήσει. Όμως τα δεδομένα είναι πολύ λίγα και ο πόντος είναι εκτός των ελλαδικών δυνατοτήτων. Έτσι λοιπόν, ο πόντος θα μείνει εκτός των ελλαδικών διεκδικήσεων. Και αυτό θα δημιουργήσει μια δυσαρέσκεια με τους πόντιους, οι οποίοι η ηγεσία τους ήδη από το 17 είχε διακηρύξει ότι ήθελε τη δημιουργία ενός δεύτερου ελληνικού κράτους. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα θα είναι στη συνδιάσκεψη ειρήνης των Παρισίων του Δεκεμβρίου του 1919 ο ελληνισμός να εκπροσωπηθεί με δύο αντιπροσωπείες. Την ελλαδική αντιπροσωπεία, η οποία προσπαθεί να εδραιώσει σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον ενδοσυμμαχικών σχέσεων τις ελληνικές κτίσεις στην Δυτική Μικρά Ασία και στην Θράκη,
και υποδιακή αντιπροσωπεία με επικεφαλής το Χρύσανθο, τον Μητροπολίτη Τραπεζούντος, που προσπαθεί να πάρει την έγκριση των συμμάχων για τη δημιουργία ενός δεύτερου ελληνικού κράτους. Δεν είναι όμως εύκολο να γίνει αυτό, γιατί οι σύμμαχοι περί άλλων τριβάζουν και άλλες είναι οι προδιαγραφές τους. Οπότε, ουσιαστικά, θα εγκαταληφθεί έως το σημείο εκείνο που θα αρχίσει να αναπτύσσεται ένα επιθετικό εθνικιστικό κίνημα στον χώρο της Ανατολίας, το κεμαλικό κίνημα, το οποίο θα ενοχλήσει τους Βρετανούς. Οι Βρετανοί, όπως ξέρετε, ήταν οι μεγάλοι νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί θα πάρουν τις πετρελοπαραγωγές στις περιοχές της πάλε ποτέ Οθωμανικής Μεσοποταμίας, το σημερινό Βόρειο Ιράκ, δηλαδή το Ιρακινό Κουρδιστάν. Και αυτές τις κτίσεις ήθελαν να τις προστατεύσουν. Και εκεί ακριβώς έχουμε την ταύτιση των συμφερόντων των Ελλήνων με τα συμφέροντα των Βρετανών. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή, τον Οκτώβρη του 1920, ο Βενιζέλος κατανοεί, ήταν ένας έξυπνος πολιτικός διεθνούς εμβέλειας, που κάθε βήμα του ήταν απολύτως συμβατό με τις πραγματικές δυνατότητες. Δηλαδή δεν έκανε ένα βήμα παραπέρα. Όταν οι σύμμαχοι, για παράδειγμα, του έβαλαν ένα εμπόδιο σε σχέση με τον Πόντο, ο Βενιζέλος μετέθεσε το ποντιακό ζήτημα και τα αιτήματα των Ελλήνων του Πόντου για ανεξάρτητο κράτος στα πλαίσια της διευθέτησης του αρμενικού ζητήματος. Δηλαδή της δημιουργίας μιας ποντοαρμενικής συνομοσπονδίας. Κάτι που δεν το ήθελαν οι ίδιοι οι Έλληνες του Πόντου για άλλους λόγους, που από μόνο του το ζήτημα της ποντοαρμενικής συνομοσπονδίας αποτελεί ένα ιδιαίτερο θέμα προς διαπραγμάτευση. Το θέμα είναι ότι 5 Οκτωβρίου του 1920, δηλαδή λίγες μέρες πριν τις εκλογές της Μοιραίας του Νοεμβρίου του 1920, ο Βενιζέλος θα κάνει το τελευταίο του υπόμνημα προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Λόιντ Τζορτζ, έχοντας αντιληφθεί τη δυσανασχέτηση των Βρετανών μπροστά στην αναπτυσσόμενη απειλή που ήταν το κεμαλικό κίνημα. Και ζητάει στο τελευταίο του υπόμνημα τα εξής τρία πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι κοινή καταστολή εν τη γενέση του κεμαλικού κινήματος, αλλά με μια κοινή ελληνοβρετανική προσπάθεια, όχι με μια ελληνική όπως έγινε δύο χρόνια αργότερα ή ένα χρόνο αργότερα, κοινή ελληνοβρετανική προσπάθεια για καταστολή του εθνικιστικού κεμαλικού κινήματος και στη συνέχεια, αφού κατασταλεί, αναθεώρηση της συνθήκης των Σευρών εις βάρος της Τουρκίας που προέβλεπε, με τη δημιουργία δύο νέων κρατών. Κράτος Πόντου, πλην του Λαζιστάν, είναι για πρώτη φορά που τα αιτήματα των Ποντίων για δημιουργία δεύτερου ελληνικού κράτους στις νότιες ακτές της Μαύρης Θάλασσας γίνονται κομμάτι της διπλωματικής αντίληψης που έχουν η ελλαδική πολιτική, η Αθήνα, ας το πούμε έτσι. Και το δεύτερο αίτημα είναι η δημιουργία της Κωνσταντινούπολης ως ενός διεθνούς πλέον κράτους υπό την εποπτεία της Κοινωνίας των Εθνών, του τότε ΟΗΕ. Κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν. Γιατί δυστυχώς, σε λίγες μέρες μετά, έχουμε αυτό το απίστευτο γεγονός του ξαφνικού θανάτου του Αλέξανδρου του Πρώτου. Ο Αλέξανδρος ο Πρώτος ήταν ο γιος του Κωνσταντίνου, τον αντικατέστησε στο θρόνο και ήταν η μοναδική φορά στην ελληνική ιστορία που είχαμε απόλυτη ταύτιση των στρατηγικών αντιλήψεων του θρόνου με τη στρατηγική αντίληψη του εκλεγμένου Πρωθυπουργού. Υπήρχε δηλαδή απόλυτη συμφωνία στους εθνικούς στόχους μεταξύ Αλέξανδρου και Βενιζέλου. Αυτό βεβαίως 15 μέρες πριν τις εκλογές θα πάψει, γιατί θα πεθάνει εντελώς απρόπτωτα ο Αλέξανδρος. Αν όποιος από εσάς ασχολείται με τη θεωρία του χάους, δεν υπάρχει καλύτερη εφαρμογή αυτής της θεωρίας σε αυτά που συνέβησαν στην Ελλάδα τον Οκτώβρη και Νοέμβρη του 1920. 1η Νοεμβρίου του 1920 θα γίνουν οι μοιραίες εκλογές, θα κερδίσουν οι φιλομοναρχικοί, θα ιτηθεί ο Βενιζέλος, θα αλλάξει άρδιντο πολιτικό σκηνικό εν μέσω Μικρασιατικού πολέμου. Οι φιλομοναρχικοί δεν έχουν μια αντίληψη για αυτούς τους στρατηγικούς στόχους και αυτό είναι ερμηνεύσιμο. Ο Βενιζελισμός εκείνη την εποχή εκφράζει δύο πράγματα. Εκφράζει τον ελληνικό αλυτρωτισμό και εθνικισμό και εκφράζει και τον αστικό εξυγχρονισμό. Η μοναρχία του Κωνσταντινικού τύπου εκφράζει περισσότερο το παλαιοκομματικό σύστημα, που ήταν ένα, θα λέγαμε, η έκφραση ενός συντηρητισμού. Γι' αυτό και το βασικό θεώρημα των εκλογών, το προεκλογικό σύστημα, σύνθημα, ήταν «Μικρά πλην έντιμος Ελλάς». Δεν ήθελαν περιπέτειες. Και το πολύ ενδιαφέρον, που είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα,
είναι ότι στις παραμονές των εκλογών είχαμε μια απίστευτη αντιπολεμική σύμπραξη κομμουνιστών και βασιλικών με κοινές διαδηλώσεις κατά του πολέμου στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1920. Η επαύριο θα είναι τραγική. Οι νέοι κυβερνήτες δεν έχουν την παραμικρή άποψη για το τι μέλη γενέστε τη στιγμή που είναι υποδιαμόρφωση ο μεταοθωμανικός κόσμος. Το μόνο τους μέλημα είναι η επιστροφή του Κωνσταντίνου του πρώτου στον θρόνο. Γι' αυτό θα προσπαθήσουν να τον επαναφέρουν, παραγνωρίζοντας δύο πολύ αυστηρά υπομνήματα που έκαναν προς την νέα ελληνική κυβέρνηση σύμμαχη, με την υπογραφή των Βρετανών, των Γάλλων και των Ιταλών. Με δύο υπομνήματα που έλεγαν ξεκάθαρα στους Έλληνες συμμάχους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι σε περίπτωση επαναφοράς του Κωνσταντίνου, τον οποίο τον θεωρούσαν έναν από τους βασικούς εχθρούς τους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και υπεύθυνο της ήττας του στην Καλλίπολη το 1915, ότι πιθανή επαναφορά σήμαινε ξεκάθαρα πάυση όλων των συμμαχικών υποχρεώσεων. Τους αγνοούν, επαναφέρουν στις 5 Δεκεμβρίου τον Κωνσταντίνο στον θρόνο, 5 Δεκεμβρίου του 1920, και την επαύριο δίνουν την ύψιστη ευκαιρία που περίμεναν οι Ιταλοί και οι Γάλλοι να ακολουθήσουν μια δικιά τους πολιτική. Υλοποιούν τα υπομνήματα, σπάβουν κάθε συμμαχική υποχρέωση και πλέον διαμορφώνουν ιδιαίτερες σχέσεις με τον Μουσταφά Κεμάλ Πασά. Μετατρέπεται το κίνημα του Μουσταφά Κεμάλ Πασά πλέον από συμμοριακό και περιθωριακό σε ένα κίνημα διεθνούς συνομιλητή. Και βεβαίως γίνεται και κάτι ακόμα χειρότερο. Έως τότε όλη η απόπειρα της διαμόρφωσης του μεταοθωμανικού σκηνικού, δηλαδή να πάρει η Ελλάδα την Ανατολική Θράκη και το Σαντζάκιο Σμύρνης, για τους λόγους που είπαμε πριν, από διασυμμαχική επιχείρηση μετατρέπεται σε έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Οι συνέπειες είναι βεβαίως τραγικές. Οπότε εγκαταλείπεται την επόμενη μέρα. Οι νέοι πολιτικοί ηγέτες δεν έχουν την παραμικρή αντίληψη για τον πόντο. Ο πόντος εγκαταλείπεται πλήρως. Τα εθελοντικά ποδιακά στρατεύματα στέλνονται στο Μικρασιατικό μέτωπο. Ουσιαστικά το τελικό, το τέλος, το απόλυτο τέλος του ποντιακού ζητήματος θα έρθει με τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920. Οπότε θα εγκαταληφθεί, ούτε μία σφαίρα από την Αθήνα θα φτάσει στο ακμαίο ανταρκτικό του πόντου, και αν αυτό συνδυαστεί και με την ήττα των Αρμενίων που θα συμβεί το Δεκέμβριο του 1920, το νέο σκηνικό φαίνει ένα σκηνικό πολύ βαρύ για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και κυρίως για τους άμαχους πληθυσμούς, τους χριστιανικούς της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Τράκης. Η εξέλιξη είναι γνωστή στη συνέχεια. Ξέρετε, η διαχείριση του Μικρασιατικού πολέμου που θα γίνει πια με έναν άχαρο τρόπο, όχι ως απελευθέρωση εδαφών, αλλά ως μια άχαρη στρατιωτική υποχρέωση προς τους συμμάχους, θα πάρει διάφορες μορφές. Θα έχουμε μια πτώση του αξιόμαχου. Ξέρετε ότι η μεγάλη αυτή πολιτική αλλαγή θα επιφέρει και αλλαγή στο στρατιωτικό μέτωπο. Θα εκδιωχθούν 500 αξιωματικοί του Μικρασιατικού μετώπου ως Βενιζελικοί. Στη θέση τους θα επανέλθουν 1500 απότακτοι φιλομοναρχικοί. Σαφώς θα έχουμε μια πτώση της ποιότητας της ελληνικής στρατιωτικής ηγεσίας, η οποία θα φανεί σε όλες τις στρατιωτικές φάσεις από εκεί και πέρα. Από την εκστρατεία προς το Σαγκάριο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1920, που πλέον είναι η πρώτη ήττα των Ελλήνων και είναι η πρώτη νίκη του Κεμάλ που μετατρέπεται σε σημαντικό παράγοντα, έχοντας ήδη πάρει πρωτίστως την σοβιετική υποστήριξη και ακολουθώντας την υποστήριξη των Ιταλών και των Γάλλων, την αφιδή υποστήριξη των Ιταλών και των Γάλλων. Και παράλληλα έχουμε την αθρανοποίηση του αμερικανικού παράγοντα, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον αποσύρονται από τα γεγονότα με μια λογική της ακεραιότητας, θα λέγαμε, της Τουρκίας. Επί της ουσίας μένουν οι Έλληνες με τους Βρετανούς που έχουν τα δικά τους στρατηγικά συμφέροντα, έως ότου και οι Βρετανοί θα αντιληφθούν ότι ο ελληνικός παράγοντας δεν μπορεί να φέρει σε πέρας τη διαμόρφωση του μεταοθωμανικού σκηνικού. Και έτσι θα προσπαθήσουν και αυτοί να ουδετεροποιηθούν. Όταν θα έρθει η συντριβή του Αυγούστου του 1922, που πάλι είναι μια συντριβή που θα συμβεί γιατί ακριβώς η στρατιωτική μας ηγεσία εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος των απαιτήσεων. Από τη Σμύρνη ο Χατζιανέστης ελέγχει το μέτωπο σε μια απόσταση 600 χιλιόμετρων. Η στρατιωτική μας ηγεσία είναι κατώτερη των περιστάσεων. Την ίδια στιγμή που ο Κεμάλ είναι στην πρώτη γραμμή του μετώπου και έχοντας επιστρατεύσει τις καλύτερες οθωμανικές στρατιωτικές εφεδρίες.
Χάσαμε γιατί ακριβώς δεν είχαμε νέο στρατηγικό όραμα, αγαπητοί φίλοι, γιατί στην πιο κρίσιμη περίοδο που διαλυόταν η μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία και στη θέση έρχονταν τα εθνικά κράτη, εμείς ήμασταν σε έναν εμφύλιο πόλεμο. Διχασμένοι με δύο αντιδιαμετρικές στρατηγικές, μη έχοντας καμιά εικόνα για ποια είναι τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα στον χώρο της Μικράς Ασίας, ούτε δυστυχώς και καμιά μέρημνα και για τους άμαχους πληθυσμούς του τι θα γινόταν στην περίπτωση της ήττας. Δεν υπήρχε εναλλακτική λύση, δεν υπήρχε ούτε καν προστασία της Σμύρνης. Όπως σας είπα, ο Πόντος είχε εγκαταληφθεί νωρίτερα, ούτε μία σφαίρα δεν είχε πάει από την Αθήνα στον Πόντο, αλλά δεν υπήρχε ούτε καν προστασία της Σμύρνης, ούτε καν προστασία της Χερσονήσου της Ερυθρέας, που μπορούσε να κρατηθεί πάρα πολύ εύκολα. Είναι η Χερσόνησος απέναντι από τη Χίο. Και βεβαίως δεν υπήρχε καμιά μέρημνα για το τι θα γίνουν οι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες σε περίπτωση νίκης των Κεμαλιστών, ενώ ήταν απολύτως γνωστό ότι θα επακολουθήσει σφαγή. Πέντε μέρες πριν να μπουν τα κεμαλικά στρατεύματα στη Σμύρνη και να γίνει αυτό που ξέρουμε όλοι, η πυρπόληση και η σφαγή του άμαχου πληθυσμού, ελληνικού και αρμενικού, ξέρετε ποια είναι η τελευταία έντολη της ελληνικής κυβερνήσεως. Είναι θλιβερό αυτό που συμβαίνει. Πέντε μέρες πριν θα πάει η ελληνική εντολή με την υπογραφή του Έλληνα Πρωθυπουργού Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη, που θα λέει τα εξής, τα οποία είναι πραγματικά θλιβερά και δεν νομίζω ότι έχουν συμβεί στην ιστορία οποιουδήποτε άλλου έθνους. Μην επιτρέψετε τους Έλληνες Μικρασιάτες να αποχωρήσουν, ουδέ καν τους ευπόρους τους έχοντας ινδία δυνατότητα. Ενώ στις 17 Αυγούστου, δηλαδή λίγο πριν, δηλαδή 17 Αυγούστου με το παλιό ημερολόγιο, 30 Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο, και ενώ έχει σπάσει το μέτωπο, θα φύγει και το τηλεγράφημα του Δημητρίου Γούναρη προς τον Αριστίδη Στεργιάδη, που του λέει: μην επιτρέψετε να δημιουργηθεί προσφυγικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Είναι μια πολύ θλιβερή ιστορία του εθνικού παρελθόντος, αγαπητοί φίλοι, και ίσως αυτό εξηγεί και γιατί για 7 δεκαετίες αυτό έμεινε αποσιωπημένο εντέχνος. Ξέρουμε σήμερα, ξέρουμε τα θύματα, ξέρουμε τον πραγματικό αριθμό των αγνοωμένων μας. Θα σας πω απλά τους αριθμούς και με αυτό θα κλείσω. Ξέρουμε ότι την παραμονή που ξεκινούν τα γεγονότα του 1914, στην Ελλάδα ο πληθυσμός είναι 4,5 με 5 εκατομμύρια Έλληνες. Στον χώρο του εδάφους που σήμερα καταλαμβάνει η Τουρκία, ο πληθυσμός είναι 10 με 12 εκατομμύρια. Από αυτούς οι Έλληνες είναι τα 2,2 εκατομμύρια. Δηλαδή, καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά και απόκληση εκείνων των πληθυσμιακών μεγεθών με τα σημερινά. Υπολογίζουμε σήμερα, έχει γίνει μια εξαιρετική μελέτη από τον Αλέξη Αλεξανδρή και τον Κυπρομιλίδη, που έχει δημοσιευτεί, ότι οι Έλληνες αγνοούμενοι σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, Ιωνία, Πόντο, Ανατολική Θράκη, Βυθινία, είναι της τάξης των 780.000. Είναι τεράστιο το ανθρώπινο μέγεθος. Αν στον Πόντο έχουμε ένα μέγεθος, στο σύνολο το μέγεθος είναι πολλαπλάσιο, αγαπητοί φίλοι. Αυτό είναι το πραγματικό κόστος, αλλά το μεγαλύτερο κόστος που έχουμε και θα έχουμε για πάντα στους επόμενους αιώνες, είναι ότι χάθηκε διαπαντός η προαιώνια ελληνική σχέση με το χώρο της Καθημάς Ανατολής. Και βεβαίως, σήμερα, σε αυτές τις περιοχές που κάποτε κατοικούσε ένας ακμαίος ελληνισμός, είτε είναι στα παράλια του Πόντου, είτε στα παράλια της Ιωνίας, σήμερα κατοικεί ένας ακμαίος τουρκικός πληθυσμός, ο οποίος πλέον περνάει στη φάση πολύ επιθετικών διεκδικήσεων. Όλα τα ζητήματα, αγαπητοί φίλοι, που σήμερα έχουμε με την Τουρκία και οξύνονται διαρκώς όσο ισχυροποιείται η Τουρκία, όλα αποκλειστικά, όλα οφείλονται στη δικιά μας μικρασιατική ήττα και καταστροφή. Αυτή ήταν η βασική μου εισήγηση, αγαπητοί φίλοι, αλλά νομίζω τώρα θα έχουμε το ντοκιμαντέρ. Ναι, σας ευχαριστώ, κύριε Αχτζίδη. Θα κάνω μία σύντομη ανακοίνωση για μερικούς άλλους φίλους του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου και μετά θα σας παρακαλέσω να κάνετε την εισαγωγή στο ντοκιμαντέρ. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κυριάκο Ματζορίνη, ο οποίος είναι καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Μαγκίλ και μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, και τον Νίκο Γεωργιάδη, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Καστοριέων του Μοντρεάλ Ομόνια. Επίσης χαιρετισμούς στέλνει και ο κύριος Χριστοφορίδης, επίτιμος πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο, Παναγία Σουμελά, μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Κογκρέσου και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναγνώρισης Γεροκτονίας και μας χαιρετίζει διαδικτυακά. Λοιπόν, κύριε Αξίδη, μπορείτε να κάνετε μία εισαγωγή στο ντοκιμαντέρ που θα δούμε. Το ντοκιμαντέρ σας πληροφορώ ότι διαρκεί περίπου 50 λεπτά. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η επιλογή που κάνατε για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Είναι ένα από τα λίγα ντοκιμαντέρ, από τα λίγα ντοκουμέντα που έχουμε από εκείνη την πολύ θλιβερή εποχή. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που έχουν δημιουργήσει η Ανία Σκλάβου και ο Στέλιος Τατάκης. Βασίζεται πάνω σε μια δουλειά που έκανε ο Χάρης Γιακουμής, ο οποίος είναι ιστορικός φωτογραφίας, ο οποίος το 2005 στο Παρίσι εντόπισε ένα άγνωστο χαμένο υλικό. Το φωτογραφικό αρχείο ενός Γάλλου αρχαιολόγου, του Φελίξη Αρτιό, ο οποίος το 1914 έκανε ανασκαφές στην Ιωνική Φώκια. Η Φώκια είναι 60 χιλιόμετρα βόρεια της Σμύρνης. Είναι δηλαδή αυτή η πρώτη φάση της γενοκτονίας, της εκτεταμένης γενοκτονίας, που θα συμβεί ήδη από την άνοιξη και καλοκαίρι του 1914. Ο Σαρτιό, λοιπόν, σε διάφορες φάσεις που προέρχεται από τη Μασαλία. Η Μασαλία, ξέρετε, ότι ήταν αποικία της αρχαίας Φώκιας. Άρα ευνοεί τις αρχαιολογικές ανασκαφές στην Μητρόπολη της, ας το πούμε έτσι. Αυτός είναι ο λόγος που Μασαλιώτες, Γάλλοι αρχαιολόγοι θα βρεθούν στη Φώκια εκείνη την εποχή. Ο διωγμός στη Φώκια, λοιπόν, θα ξεσπάσει στις 12 Ιουνίου και στις 3 Ιουνίου του 1914 θα έχουμε το εκτεταμένο πογκρόμ. Τι έχει συμβεί? Όπως είπαμε και στην εισήγηση, οι νεότεροι είχαν ήδη φτιάξει τις επιτροπές θανάτου, τις ομάδες τις παρακρατικές, τις Τεσκυλά Δημαχσουσά, έτσι λεγόταν, τις οποίες τις έθεσαν σε εφαρμογή ώστε να πιέσουν τον ελληνικό πληθυσμό είτε να αποχωρήσει είτε να εκτοπιστεί. Μια από τις πιο, θα λέγαμε, εμβληματικές στιγμές της πολιτικής ήταν το πογκρόμ στη Φώκια της Ιωνίας. 13 Ιουνίου, λοιπόν, καταστράφηκε η Φώκια από αυτές τις παρακρατικές συμμορίες των νεότουρκων στο πλαίσιο αυτού του οργανωμένου σχεδίου εθνικής εκαθάρισης. Τότε αρχίζει να υλοποιείται το εθνικιστικό πρόγραμμα που ακριβώς αυτός ο καταπληκτικός Τούρκος ιστορικός του Ντανέρα Ξάμ το περιγράφει ως εξής. Η δράση της Επιτροπής Ένωσης για Πρόοδος των Νεοτούρκων, δηλαδή, εναντίον του εσωτερικού εχθρού, όπως αντιμετώπιζαν τους Έλληνες και Αρμένιους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχε αρχίσει πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εκτόπιση του ελληνικού πληθυσμού του Αιγαίου μέσω τρομοκρατίας και απαλωτρίωσης των ιδιοκτησιών του είχε πραγματοποιηθεί ως μέρος του σχεδίου για την ομογενοποίηση της Ανατολίας, μας λέει ο Ντανέρα Ξάμ. Και είναι ακριβώς το ίδιο σχέδιο που θα το δούμε σε εφαρμογή και στην περίπτωση των Αρμενίων και στην περίπτωση των Ποντίων. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πώς περιγράφει αυτό το πογκρόμ ο ίδιος ο Γάλλος αρχαιολόγος, ο Φελίξη Αρτιό, ο οποίος θα το δημοσιεύσει σε ένα μικρό βιβλιαράκι το 1914 στο Παρίσι. Γράφει το εξής. Λαιλατούν, πυρπολούν, σκοτώνουν ψυχρά, χωρίς μίσος, κατά μία έννοια μεθοδικά. Επικεφαλής τους είναι δύο άτομα που πολλοί γνωρίζουν στην περιοχή ως ενεργά μέλη της τοπικής επιτροπής Ένωση και Πρόοδος. Εφαρμόζουν πρόγραμμα που τους έχουν σχεδιάσει στο όνομα των ανώτερων συμφερόντων της αυτοκρατορίας και της θρησκείας. Η λαιλασία, οι προσωπικές εκδικήσεις, ο βιασμός είναι ο μισθός τους. Γιατί σας το διαβάζω αυτό? Γιατί μοιάζει πάρα πολύ με την ίδια λογική που 25 χρόνια μετά θα έχουμε την πολιτική των Ναζί κατά των Εβραίων. Θα σας διαβάσω ένα πώς περιγράφει ο Έζο Τραβέρσο την αντίστοιχη πολιτική των Ναζί κατά των Εβραίων. Κοιτάξτε να δείτε δομικές ομοιότητες. Λέει, λοιπόν, στο βιβλίο του «Οι ρίζες της ναζιστικής βίας» ή «Ουιδεοκτονία» δεν ήταν απλώς η έκρηξη ομής βίας, αλλά και ένας σκοτωμός που εκτελέστηκε δίχως μίσος, χάρη σε ένα σχεδιοποιημένο σύστημα βιομηχανικής παραγωγής του θανάτου. Ένα μηχανισμό που δημιουργήθηκε από μια μειοψηφία αρχιτεκτόνων του εγκλήματος και μπήκε σε λειτουργία από μια μάζα, άλλοτε ένθερμων και άλλοτε ασυνείδητων εκτελεστών, μέσα στη σιωπηρή αδιαφορία της μεγάλης πλειοψηφίας του γερμανικού πληθυσμού με τη συνενοχή της Ευρώπης και την παθητικότητα του κόσμου. Βεβαίως, σήμερα, αγαπητοί φίλοι, μέσα από την καταπληκτική δουλειά του Στέφαν Ήρινγκ, που μελέτησε ακριβώς αυτές τις ομοιότητες, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά
ότι οι Ναζί όλες τις μεθόδους διαχείρισης του εθνικού προβλήματος, εισαγωγικά όπως τα αντιμετώπισαν, τις εμπνεύστηκαν από τους νεότρουπους και τους κεμαλιστές. Υπάρχει μια τέτοια ατομική σχέση που την τραγωδία μας, την τραγωδία του μικρασιατικού και ποδιακού ελληνισμού, την κάνει ως ένα παγκόσμιο μέσο για να κατανοήσουμε τις συγκεκριμένες διαδικασίες και μηχανισμούς. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ντοκιμαντέρ που θα δούμε. Unmute κάντε, κύριε Βλαχόπουλο. Unmute. Λοιπόν, επαναλαμβάνω πάλι. Για το ντοκιμαντέρ υπάρχει θέμα πνευματικών δικαιωμάτων. Έχουμε ορισμένους φίλους του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου που παρακολουθούν την εκδήλωσή μας μέσω Facebook. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε δικαίωμα να δείξουμε αυτό το ντοκιμαντέρ στο Facebook. Οπότε συνιστώ σε όσους φίλους που παρακολουθούν την εκδήλωση στο Facebook να πάνε πίσω στον ιστότοπο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου που είναι chcongress.ca. chcongress.ca. Λοιπόν, εκεί θα βρείτε, μπορεί να βρουν αμέσως πώς θα μπορέσουν να συνδεθούν με το Zoom. Διότι στο Zoom μπορούμε, έχουμε δικαίωμα να δείξουμε αυτό το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν με το ντοκιμαντέρ, το οποίο θα διαρκέσει περίπου 50 λεπτά. Η αφήγηση είναι στα γαλλικά και στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα ελληνικά, αλλά υπάρχουν παντού υπότιτλοι στα αγγλικά. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν με το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, εγώ πολύ μου άρεσε αυτό το ντοκιμαντέρ. Δεν ήξερα τίποτα για αυτό το γεγονός. Δεν ξέρω άλλοι από εσάς. Αν ξέρατε, τώρα θα μας κάνει, μπορεί να έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις που θα τις κάνουμε στον ομιλητή μας, τον ιστορικό Αχτζίδη. Λοιπόν, προχωράμε με ερωτήσεις. Αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, θα κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση. Εκείνο που είδα, κύριε Αχτζίδη, είναι ότι αυτό το πογκρόμ ήταν οργανωμένο. Δεν ήταν δηλαδή μια ομάδα, τοπική ομάδα, ας πούμε, κακοποιών ή οτιδήποτε, αλλά είχε διαταγή, είχε έρθει διαταγή από ψηλά, δηλαδή από την κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση είχε υπήρχε τότε. Μπορείτε να μας πείτε τη γνώμη έχετε γι' αυτό? Ναι, αυτό είναι γεγονός, ότι υπήρχαν συγκεκριμένες οδηγίες από την κεντρική κυβέρνηση των Νεότουρκων. Η Τριανδρία των Νεότουρκων, Τζεμάλ Εβέρτα Λάτπασα, είχε δημιουργήσει όλο αυτό το δίκτυο που σας περιέγραψα των παρακρατικών οργανώσεων, που τις έθεσε σε εφαρμογή. Τέτοιες εντολές υπάρχουν και στην περιοχή του Πόντου και στην περιοχή των Αρμενίων κλπ. Κωδικοποιημένες εντολές που καλούν τις παρακρατικές αυτές οργανώσεις από τους τοπικούς φορείς του κόμματός τους, είναι το Κομιτάτο Ένωσης και Πρόοδος. Έτσι αυτό έχει την εξουσία με δικτατορικό τρόπο. Οργανώνεται πολύ συγκεκριμένα. Και αυτό που είδαμε για τη Φώκια, ήμασταν τυχεροί που είχαμε τον Σαρπιό και τον φωτογράφησε. Αυτό έγινε σε όλη την έκταση. Σε όλη την έκταση της Μικράς Ασίας. Είτε της Δυτικής Μικράς Ασίας, είτε των περιοχών του Πόντου. Έχουμε τέτοια γεγονότα και πολύ σκληρότερα, θα λέγαμε, από αυτά που έγιναν στη Φώκια. Ναι, ναι. Το βιβλίο του Φελίξ Σαρτιό υπάρχει, δηλαδή κάποιος θα το αγοράσει ή δεν έχει γίνει καμία επανέκδοση? Νομίζω δεν έχει γίνει επανέκδοση. Είναι του 2014 και το έχει χρησιμοποιήσει ο Γιακουμής στην έκδοση του βιβλίου του που χρησιμοποιήσει και τις φωτογραφίες. Γιακουμής έχει γράψει το βιβλίο του, ο Χάρης Γιακουμής. Ο Χάρης Γιακουμής δεν έχει εκδώσει ένα βιβλίο για τη Φώκια. Σε ποια γλώσσα, ελληνικά ή... Ελληνικά και αγγλικά. Ελληνικά και αγγλικά. Η πρώτη έκδοση είναι στα γαλλικά. Η πρώτη έκδοση στα γαλλικά. Λοιπόν, άλλες ερωτήσεις? Ο Γιάννη, δεν θέλω να κάνω ερώτηση απλούστατα, ότι θέλω να πω
Καθηγητά Βλάση Αχτσίδη, ειλικρινά η ανάλυση σας μπορεί να τα χαρακτηρίσω με 3 κοσμητικά επίθετα. Καταπληκτική, ρεαλιστική και άψογη. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Μου θυμίζετε ένα συμπατριώτη σας, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βιέννης, τον Πολυχρόνη τον Ανεπεκίνη, του οποίου το βιβλίο του «Η δόξα και ο διχασμός» με έχει εμπνεύσει και έχω γράψει αρκετά άρθρα και είχα τότε τη δυνατότητα να τον φέρω στο Τορόντο όταν ήμουν πρόεδρος της Ελληνοκαναδικής Ομοσπονδίας, αλλά κάποιος δεν θα το αναφέρει του πόντου, είπε εγώ διαφωνώ με τον Πολυχρόνη Ανεπεκίνη και δεν θα έρθω σε επαφή μαζί του. Έψαξα αργότερα, έμαθα ότι είχε πεθάνει. Και πάρα πολύ λυπάμαι για το γεγονός αυτό. Πάντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε. Ευχαριστώ κύριε Πάπα. Ο κύριος Γιαννιτσόπουλος έχει κάποια ερώτηση. Κύριε Γιαννιτσόπουλο, ανοίξτε το μικρόφωνο. Παρακαλώ, κονίστε το κουτί και κάνετε unmute. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να συγχαρώ τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Αξίδη, για την εξαιρετική ομιλία του. Βέβαια, προημερών είχαμε τη δική μας εστιασμένη για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Γνωρίζουμε ότι ήταν η τρίτη μετά από τους Έλληνες της Ιωνίας, τους Έλληνες Ανατολικής Θράκης και η τρίτη ήταν η γενοκτονία των Ποντίων. Θα θέσω ένα ερώτημα το οποίο πραγματικά πρέπει να μας προβληματίσει. Μέχρι τώρα έχουμε αναγνώριση από την Βουλή των Ελλήνων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου ως γενοκτονίες τριών ελληνικών χριστιανικών πληθυσμών. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος διεκδίκησης από τη διεθνή κοινότητα αναγνώρισης? Να είναι ενοποιημένα ή αυτή τη στιγμή υπάρχει μία, βλέποντας και τους πληθυσμούς, ο μισός πληθυσμός που έχουν τα 353.000 θύματα είναι ο μισός από τις 780.000 που έχετε αναφέρει. Πώς λοιπόν θα πετύχουμε τη δικαίωση όλων αυτών, πηγαίνοντας ενιαία ή ήδη είμαστε σε έναν δρόμο, η γενοκτονία των Ποντίων έχει προχωρήσει σημαντικά και βλέπουμε λοιπόν τις υπόλοιπες δύο, τις άλλες δύο, που δεν αισθάνομαι να υπάρχει η ίδια μαχητικότητα. Αυτό ήθελα, αν έχετε, να μπορείτε να τοποθετηθείτε ως σωστότερο τρόπο διαχείρισης είναι ξεκάθαρο το ζήτημα. Οι Πόντοι είναι Έλληνες. Δεν είναι κάτι μια ξεχωριστή εθνοτική ομάδα. Είναι προφανές. Δηλαδή, η γενοκτονία που αποφάσισαν οι Νεότουρκοι είναι γενοκτονία κατά των Ρωμιών, κατά του ελληνικού πληθυσμού. Το πώς θα γίνει αυτή η γενοκτονία εξαρτάται και από τοπικές συνθήκες. Με διαφορετικό τρόπο έγινε στην Ανατολική Θράκη, αλλιώς έγινε στην Καπαδοκία, αλλιώς έγινε στον Πόντο. Οι Νεότουρκοι δεν εξόδωναν ούτε Πόντιους, ούτε Θρακιώτες. Εξόδωναν Ρωμιούς, Έλληνες. Αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο. Σαφέστατα, μία είναι η εθνική γενοκτονία, ως εθνική γενοκτονία. Βεβαίως, αν θέλουμε να είμαστε έτσι ακριβείς και να το περιγράψουμε και λίγο, θα λέγαμε, γεωμετρικά όλο το σχήμα, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μία γενοκτονία. Η γενοκτονία που έχουν αποφασίσει οι Νεότουρκοι κατά των χριστιανικών ομάδων. Η επίσημη δήλωσή τους τον Οκτώβριο του 1911, στο συνέδριο που θα κάνουν στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη, που είναι εκεί που ξεκάθαρα ορίζουν τους στόχους τους, αναφέρονται μόνο σε χριστιανούς. Άρα λοιπόν το περίγραμμα που ορίζουν οι ίδιοι οι χριστιανοί είναι κατά των χριστιανικών κοινοτήτων. Μέσα σε αυτό το υπερσύνολο μπορούμε να διακρίνουμε τρία σύνολα. Το σύνολο των Ελλήνων, το σύνολο των Αρμενίων και το σύνολο των Ασσυρίων, κατά εθνική ομάδα. Τώρα, μέσα στους Έλληνες υπάρχουν οι υποδιαιρέσεις ανά εθνικοτοπικές ομάδες. Ίωνες, Θρακιώτες, Βυθύνοι, Καπαδόκες, Κιλίκοι, Πόντιοι. Αλλά σε ένα διεθνές επίπεδο πηγαίνεις νομίζω ως εθνικός οργανισμός, ως έθνος. Δεν πας ως εθνοτοπική ομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Ας πούμε, οι Εβραίοι δεν μιλούν για τους Εβραίους της Ευρώπης, μιλούν για τους Εβραίους γενικά. Οι Αρμένοι δεν έχουν διχοτομήσει ή τριχοτομήσει τη γενοκτονία τους. Γιατί πραγματικά αλλιώς έγινε η γενοκτονία στο Βαν, αλλιώς έγινε η γενοκτονία στην Κωνσταντινούπολη, αλλιώς έγινε η γενοκτονία στην Τραπεζούντα. Και βεβαίως οι Αρμένοι του Καυκάσου δεν υπέστησαν γενοκτονία. Το αντιμετωπίζουν ως ένα ενιαίο γεγονός. Γιατί πραγματικά ο Θήπης έχει στοχοποιήσει
τη συνολική εθνότητα. Σε διεθνές επίπεδο σίγουρα θα πρέπει να πάμε ενιαία ως Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατά αυτόν στράφηκε η γενοκτονία. Τώρα, όσον αφορά την βάλατε και ένα θέμα, το πώς στην Ελλάδα όλα αυτά ξεκίνησαν, πώς οργανώθηκαν, πώς διεκδικήθηκαν και πώς κατακτήθηκαν. Είναι αλήθεια ότι όλος αυτός ο προβληματισμός στην Ελλάδα θα ξεκινήσει το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80. Έως τότε, για πολύ συγκεκριμένους λόγους, που από μόνο τους είναι θέμα να διαρευνήσουμε την ελληνική ιδεολογία μετά το 22 και το πώς οι ελληνικές ελίτ αντιμετώπισαν τα γεγονότα αυτά και πώς προσπάθησαν να τα εξοβελήσουν από την εθνική μνήμη, είναι πραγματικά ένα τεράστιο θέμα και πολύ αποκαλυπτικό. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 όμως ξεκινάει η προσπάθεια να ξαναδούμε την ιστορία και ξεκινάει κυρίως από τον ποντιακό ελληνισμό. Γιατί ξεκίνησε από τους πόντιους? Γιατί οι πόντιοι είχαν μια άλλη ζωτικότητα που δεν την είχαν οι άλλες προσφυγικές ομάδες. Διέθεταν πάντα πρώτη γενιά. Ήταν οι πόντιοι από τη Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι ήταν υπαρκτός πληθυσμός που έρχονταν κατά κύματα στην Ελλάδα έως και σήμερα. Οι πόντιοι πάντα είχαν πρώτη γενιά, πάντα είχαν νέο κόσμο. Αυτό δεν είχαν οι υπόλοιπες προσφυγικές ομάδες, ούτε οι Ανατολικοθρακιώτες, ούτε οι Σμυρνοί, ούτε οι Καπαδόκες. Εκεί κάποια στιγμή έφτασε το φυσικό τέλος. Και όταν ήρθε και η δεκαετία του 40 που τα σάρωσε όλα και έβγαλε πάνω στο παλιό τραύμα τα νέα τραύματα, η μόνη ομάδα που είχε αυτή τη ζωτικότητα ήταν η πόντιοι. Τώρα, οι πόντιοι στη δεκαετία του 80, στα τέλη της δεκαετίας του 80, ξεκίνησαν με βάση τη δική τους ιστορική εμπειρία. Όλο αυτό το ζήτημα των γενοκτονιών ξεκίνησε σε μεγάλο βαθμό χαοτικά, χωρίς πολλές συζητήσεις, χωρίς συνεδρία ιστορικών κλπ. Έτσι εξελίχθηκαν. Αυτά τα πράγματα έφερε η ίδια η ελληνική μας εμπειρία. Το 1994 αναγνωρίζεται επισήμως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και καθιερώνεται η 19η Μαΐου, είναι η μέρα που ο Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Ζαψούντα το 1919. Ήταν μια πρόταση του Νεοκλή Σαρή στον τότε Μιχάλη Χαραλαμπίδη, ο οποίος είχε έναν ιδιαίτερο ρόλο γιατί ήταν ουσιαστικά στο εκτελεστικό γραφείο του ΠΑΣΟΚ και αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο αυτό όλο το κίνημα να γίνει αποδεκτό και να μην παραμείνει περιθωριακό, όπως θα ήταν πολύ εύκολο να μείνει περιθωριακό. Και αναγνωρίζεται ως γενοκτονία των ποντίων. 4 χρόνια μετά, το 1998, αναγνωρίζεται το σύνολο της Μικράς Ασίας και ορίζεται η δεύτερη ημέρα γενοκτονίας, που είναι η γενοκτονία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία. Αλλά και πάλι και με τη δεύτερη επέτειο μένει εκτός των αναγνωρίσεων η Ανατολική Θράκη, των επισήμων κρατικών αναγνωρίσεων. Θέλω να πω ότι όλες αυτές οι διαδικασίες είχαν και ένα χαρακτήρα που σαφώς άφηνε κενά στη συζήτηση. Ακόμα και σήμερα πλέον, μετά από τόσα χρόνια, μετά από 30 ολόκληρα χρόνια, που έχει ολοκληρωθεί πλήρως η ιστορική γνώση, έχουμε κλείσει όλες τις εκκρεμότητες, τα ερωτήματα, έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα, ξέρουμε ποια είναι τα λάθη που γίνανε εκείνη την περίοδο. Αλλά ίσως δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Φανταστείτε ότι έχουν προηγηθεί 7 δεκαετίες σιωπής. Και όχι σιωπή τυχαία, σιωπή συνειδητή. Μετά το 1930, δηλαδή τη συνθήκη τη Άγκυρα, η κύρια επιλογή τη Ελλάδα, που έχει τα δικά τη ιδιαίτερα συμφέροντα, θέλει να κλείσει τα ελληνοτουρκικά προβλήματα, έχει τι νέε προκλήσει. Έχει τον βουλγαρικό αλυτρωτισμό από τη μια, έχει τον ιταλικό φασισμό που αναπτύσσεται από την άλλη. Δεν θέλει να έχει πλέον ελληνοτουρκικά ζητήματα. Αλλά για να τα κλείσει αυτά, πρέπει πρώτον να λύσει δύο πράγματα. Πρώτον, να επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα και εκεί ουσιαστικά πληρώνει την ελληνοτουρκική φιλία με τις προσφυγικές περιουσίες. Και το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να εξοβελήσει την ιστορική εμπειρία των προσφύγων, γιατί αυτοί δημιουργούν ένα μόνιμο εμπόδιο στην ελληνοτουρκική συμφιλίωση. Πώς μπορεί να υπάρχει συμφιλίωση όταν λίγο 10 χρόνια πριν είχε προηγηθεί μια φοβερή γενοκτονία? Άρα λοιπόν, έτσι εξελίχθηκε η Ελλάδα. Όλες οι επόμενες δεκαετίες ήταν δεκαετίες συνειδητής αποσιώπησης. Πότε θα σταματήσει αυτή η παράδοση? Όταν θα έρθει η μεταπολίτευση. Με τη μεταπολίτευση μπαίνουμε σε μια νέα ιστορική περίοδο. Έρχεται η κοινωνία των πολιτών, μπορούν να διεκδικήσουν οι πολίτες, να απαιτήσουν από τους βουλευτές τους να αποδεχτούν πράγματα. Και έτσι ουσιαστικά φτάνουμε στους πόντιους που διεκδικούν την αναγνώριση της γενοκτονίας.
Και αυτό βεβαίως στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί και με τους Μικρασιάτες και βρισκόμαστε στο σημείο σήμερα να το συζητάμε σε ένα επίπεδο και διεθνούς πια αναγνώρισης. Αλλά σαφώς η διεθνής αναγνώριση, σύμφωνα με τη δική μου γνώμη, πρέπει να βασίζεται πάνω στα πραγματικά ιστορικά δεδομένα. Και το δρόμο μα τον έχουν χαράξει. Οι ιστορικοί λαοί που άνοιξαν τον δρόμο και τα διεκδίκησαν. Οι Εβραίοι και οι Αρμένοι. Δεν χρειάζεται εμείς να σκεφτούμε κάτι καινούριο και να πρωτοτυπήσουμε, γιατί εμείς πρωτοτυπούμε αυτή τη στιγμή. Όταν τριχοτομούμε τη γενοκτονία μας και σε διεθνές επίπεδο την προβάλλουμε τριχοτομημένη, πραγματικά καινοτομούμε. Δεν έχει ξαναυπάρξει ένα τέτοιο φαινόμενο. Ένα έθνος είμαστε. Εκτός αν πια κάποια στιγμή διεκδικήσουμε πλέον την πολυεθνικότητά μας. Κάτι που βεβαίως κανείς δεν το δέχεται. Άρα πρέπει να πάμε ενιαία για μένα. Ναι, μήπως... Ο κύριος Μαρτζούκας. Ο κύριος Μαρτζούκος, παρακαλώ. Κύριε Μαρτζούκο, ανοίξτε το μικρόφωνο. Κουνώντας το ποδίκι λιγάκι, θα εμφανιστεί κάτω αριστερά. Ακούγομαι? Ναι, ακούγεσαι. Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Αρτσίδη για την παρουσίασή του απόψε, καθώς και για τις απαντήσεις που μας δίνει μέχρι στιγμής, που είναι σημαντικές. Θα ήθελα να πω ότι ο ελληνικός λαός συρρυκνώνεται από το 22 και εντεύθεν, θα έλεγα το 14 και μετά, το ελληνικό έθνος. Ήδη απαριθμούμε τον Πόντο, τη Σμύρνη, την Κύπρο, τις ελληνοτουρκικές κρίσεις και ούτω καθεξής. Θα έλεγα ότι μέσα μας στενοχωριόμαστε με όλα αυτά και κάπου λέμε όχι άλλα μνημόσυνα. Ας γιορτάσουμε κάποτε και επινίκεια. Αλλά για να συμβεί αυτό πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μερικές προϋποθέσεις, όπως την εθνική συνοχή όπως μας διδάσκει και η μικρασιατική καταστροφή, την ανάπτυξη, το εθνικό φρόνημα μέσω της ιστορίας που διδάσκονται τα παιδιά μας και την αυτοβοήθεια. Όχι καλή και οι σύμμαχοι, αλλά πρέπει να έχουμε και ίδιες δυνατότητες και στις ένοπλες δυνάμεις και στην αμυντική βιομηχανία. Συνεπώς, με αυτά κατά νου και ασφαλώς και τις ορθές πολιτικές στρατηγικές επιλογές, κατά τη γνώμη σας κύριε Αρτζίδη, έχουμε σήμερα ένα αντίστοιχο Βενιζέλο που να μπορεί να εμπνεύσει ένα εθνικό όραμα? Το σύνθημα «Δεν διεκδικούμε τίποτα» είναι αρκετό για να εμπνεύσει τους νέους Έλληνες? Μήπως χρειαζόμαστε και κάτι περισσότερο από την καθημερινή διαχείριση των πραγμάτων προκειμένου ο Έλληνας να κάνει το επόμενο βήμα? Ευχαριστώ. Τώρα... Είναι πολύ χρήσιμο όλα αυτά που θέσατε. Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση. Εγώ ως ιστορικός σας παρουσιάζω το τι συνέβη εκείνη την εποχή. Σαφώς η σημερινή κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από τότε. Τότε ήταν μπροστά μας η επίλυση μεγάλων γεγονότων. Κατέρευε μια αυτοκρατορία και έπρεπε να παρέχουμε γιατί είχαμε πολύ σημαντικούς ελληνικούς πληθυσμούς. Και εκεί αποτύχαμε φαταγωδώς. Τώρα το μόνο διακύβευμα για μας είναι να μην χάσουμε περισσότερα, όσο και αν φαίνεται παράξενο και ίσως πεσημιστικό. Ο στόχος μας είναι να μην χάσουμε περισσότερα. Και εκεί πραγματικά χρειάζεται μια σοφία, την οποία θέλω να πιστεύω ότι το πολιτικό μας σύστημα πλέον την έχει. Αυτό θέλω να πιστεύω. Κύριος Χρυσταθόπουλος, κύριε Χρυσταθόπουλε, ανοίξτε το μικρόφωνο. Εντάξει, άνοιξε. Ωραία, εντάξει. Και εγώ ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Αγτζίδη. Ήταν καταπληκτική η παρουσίασή σας. Εγώ έχω μία ερώτηση και ένα σχόλιο ως προς τα όσα ανέφερε ο κύριος Ναύαρχος πριν. Αυτό το ότι δεν διεκδικούμε τίποτα ήταν ένα μεγάλο λάθος της ελληνικής πολιτικής. Μάλιστα, όταν ήμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών, το είχα θέσει στον Υπουργό Εξωτερικών ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε για διαπραγματευτικούς λόγους την Ήβρο και την Τένεδο. Ούτως ώστε όταν ερχόταν η φάση της διαπραγμάτευσης θα μπορούσαμε, εάν κάνανε άρση του εμπολέμου σε περίπτωση που κάναμε τα 12 μίλια, σε αυτή την περίπτωση να πούμε ότι εντάξει, αφήνουμε το θέμα της Ήβρου και της Τενέδου. Αλλά όταν δεν διεκδικείς τίποτα, για να τα βρεις με τους Τούρκους, χάνεις κάτι που ήδη έχεις. Το θέμα είναι να διεκδικείς
πράγματα τα οποία δεν τα έχεις. Αυτά είναι. Εκεί πρέπει να εστιάζεται η εξωτερική πολιτική. Το είχαμε θέσει στις πολιτικές ηγεσίες τότε κτλ. Το ερώτημά μου είναι άλλο τώρα και λίγο άσχημο. Η θέση του Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ δεν έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων. Εντάξει, έχω ακούσει, το έχω ρωτήσει, μου λένε ότι είναι πολιτικοί λόγοι για να μην τα χαλάσουμε με τους Τούρκους. Η απάντηση που λέω ότι είναι τόσα κράτη αναγνώρισαν τη γενοκτονία των Αρμενίων και δεν είχαν πρόβλημα με τους Τούρκους. Εσείς γιατί να έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα με τους Τούρκους? Προφανώς, εγώ έχω την εντύπωση ότι θέλει το Ισραήλ να έχει μια αποκλειστικότητα στις γενοκτονίες. Αλλά θα ήθελα τη δική σας γνώμη, κύριε Αξίδη. Εντοπίσατε πάρα πολύ σωστά την έννοια της αποκλειστικότητας. Δηλαδή, η έννοια του να είσαι το μοναδικό θύμα στην εποχή μας φαίνεται ότι φέρνει πλεονεκτήματα. Και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στην περίπτωση των Εβραίων, που είναι μια κορυφαία περίπτωση. Το είδαμε και στην περίπτωση των Αρμενίων. Όταν, ας πούμε, βγήκαν οι Έλληνες και κυρίως οι Πόντιοι και διεκδικούσαν τη δικιά τους γενοκτονία, ως Έλληνες φυσικά, εννοείται, σε πρώτη φάση οι Αρμενοί αντέδρασαν. Γιατί ουσιαστικά τι? Έχαναν το μονοπόλιο της ομάδας η οποία υπέστη τη συγκεκριμένη γενοκτονία. Αλλά το ίδιο το είδαμε και σε εμάς, στους δικούς μας, στους Πόντιους. Και οι Πόντιοι, επειδή εδραίωσαν αρχικά μια θέση πλεονεκτική σε σχέση με την αναγνώριση των γενοκτονιών, άρχισαν να αμφισβητούν το ότι υπάρχουν γενοκτονίες και στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες της Μικράς Ασίας. Θέλω να πω, πολύ σωστά το βάλατε. Η έννοια το ότι είμαι το αποκλειστικό θύμα της ιστορίας, αυτή τη στιγμή παρέχει πλεονεκτήματα. Νομίζω όμως ότι όταν θέλουμε να έχουμε μια σοβαρή αντιμετώπιση της ιστορίας και θέλουμε να πετύχουμε αποτελέσματα αξιοποιώντας ορθά όλο αυτό το ιστορικό παρελθόν, δεν μπορούμε να πάμε με τέτοιες προκαταλήψεις ούτε με τέτοιες δεύτερες σκέψεις. Και όσον αφορά τους Εβραίους, να σας πω ότι είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί πρόπερση κυκλοφόρησε ένα καταπληκτικό βιβλίο δύο Εβραίων ιστορικών, τον Μόρις και Ζέβη, το The 30 Year Genocide, η 30χρονη γενοκτονία, το οποίο πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, εκτός από μια έρευνα πεδίου, συμμαζεύει και όλες τις δευτερογενείς πηγές και μας καταθέτει ένα ενιαίο σχήμα του πώς η νεοτουρκική ή η εθνικιστική τουρκική ιδεολογία επί 30 χρόνια έχει στοχοποιήσει και έχει βάλει ως στόχο η Εβραία αυτή η ιστορική, το ξεκινώ από την εποχή του Αμπδούλ Χαμίτ και από τις γενοκτονίες των Εβραίων του 19ου αιώνα. Αλλά όμως έχουμε άλλο ένα σε διεθνές επίπεδο πολύ σημαντικό ακαδημαϊκό εγχειρίδιο για να στηρίξουμε τη δικιά μας επιχειρηματολογία. Λοιπόν, ο κύριος Κάπτεν Ρίγος μήπως έχει ερώτηση? Εγώ έχω ερώτηση. Κύριος Παπαμαρινόπουλος. Ναι. Ας συγκεντρωθούμε λίγο στη Φώκαια. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, από ελληνικής πλευράς αναφέρονται κάποιες πληροφορίες για το θέμα αυτό στα βιβλία ιστορίας στην Ελλάδα? Ένα ερώτημα. Και υπάρχουν γνήσιοι ιστορικοί στην Τουρκία που να γνωρίζουν το γεγονός αυτό και να έχουν αναφέρει κάτι, ή και αυτοί είναι ανύπαρκτοι? Ναι, στα βιβλία ιστορίας στην Ελλάδα δεν υπάρχει για τη Φώκαια. Κάποια λίγα στοιχεία ιστορίας για τα μικρασιατικά άρχισαν να μπαίνουν στα σχολικά βιβλία μετά τη δεκαετία του 80. Όσον αφορά την Τουρκία, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν κορυφαίοι Τούρκοι ιστορικοί, όπως είπα, ανάφερα δύο ονόματα, Τανέρ Ραξάμ και Φουάτ Ουντάρ, που ασχολήθηκαν ακριβώς με αυτή την περίοδο και μίλησαν και για τα γεγονότα της Φώκειας. Τα γεγονότα της Φώκειας δεν είναι γεγονότα μεμονωμένα, εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεθόδευσης. Σε πάρα πολλές περιοχές της Μικράς Ασίας έχουμε τέτοιου τύπου γεγονότα, δηλαδή τέτοιου τύπου πογκρόμ. Απλά στη Φώκεια έτυχε να είναι και ο Γάλλος αρχαιολόγος, ο οποίος τα αποτύπωσε φωτογραφικά και σήμερα μας τα έχουμε ως ένα αδιαφυσβήτητο ντοκουμέντο. Βεβαίως υπάρχουν οι Τούρκοι ιστορικοί και για μας είναι ο καλύτερος σύμμαχος
στον αγώνα που κάνουμε για την ανάδειξη αυτής της τραγικής ιστορικής σελίδας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή έχει περάσει η ώρα, δεν θέλω να κουράσω κανέναν. Είμαστε αρκετές ώρες εδώ. Θα καλέσω τον πρόεδρο. Γιάννη, ένα λεπτό. Υπάρχουν δύο. Ο Άρης Μπαμπίκιαν, ναι, μέσω της κυρίας Σαμανατίδου, μας δίνει συγχαρητήρια. Ναι. Επομένως, θα μεταφέρω. Και έχω και ένα μήνυμα από τον πτέραρχο, τον κύριο Γιαννιτσόπουλο, ο οποίος μπορούσε να το πει και ο ίδιος, βέβαια. Συγχαρητήρια για το συνέδριο. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Λοιπόν, μπορώ να έχω και εγώ τον λόγο που έχω σηκώσει το χέρι. Ναι, παρακαλώ. Ονομάζομαι Ευάγγελος Ρήγος. Είμαι ο πρόεδρος του International Hellenic Association και έχω να κάνω μία πρόταση. Η γενοκτονία των Ελλήνων είναι τελείως άγνωστη στο εξωτερικό. Προτείνω να δημιουργήσουμε μία επιτροπή όπως έχουμε κάνει με τις γερμανικές αποζημιώσεις, με μοναδικό σκοπό να κάνουμε τη γενοκτονία των Ελλήνων γνωστή στο εξωτερικό εκτός Ελλάδος. Έχουμε ως πρότυπο την Επιτροπή των Γερμανικών Αποζημιώσεων, η οποία έχει μεγάλη επιτυχία, και βάσει αυτής της, ως πρότυπο αυτή την Επιτροπή, μπορεί να κάνουμε μία παρόμοια κίνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, πολύ καλή ιδέα. Να καλέσω τώρα τον κύριο Θεόδωρο Χαλάτση, τον πρόεδρο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, να ευχαριστήσει τον ομιλητή μας και όλους τους παρευρισκομένους σήμερα. Ευχαριστώ, Γιάννη. Ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάναμε σήμερα. Είναι βάση ότι έχεις κάνει μια εξαιρετική δουλειά και εσύ σαν συντονιστή σήμερα. Σε ευχαριστούμε. Εκ μέρους του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που συμμετέχανε σήμερα. Εύχομαι να περάσετε καλά και να ενημερωθείτε πάρα πολύ σωστά, όπως είχαμε τον εξαιρετικό μας καθηγητή, τον κύριο Βλάση Αγτζίδη. Μεγάλη πλούσια παρουσίαση, ενημερωτική, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, το ντοκιμαντέρ νομίζω άξιζε τον κόπο, γιατί είχαμε να το νοικιάσουμε από τη Γαλλία το ντοκιμαντέρ για να το δείξουμε σήμερα, και νομίζω άξιζε τον κόπο και το έξοδο που έκαναμε. Αυτή είναι η προσπάθειά μας να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο όσον αφορά θέματα γενοκτονίας, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, να το καταλάβει ο κόσμος, να μπορούμε να το αποφύγουμε στο μελλοντικά, αλλά και επιτέλους να φτάσουμε στο σημείο για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων, του Πόντου, αλλά και ευρύτερα των Ελλήνων Μικράς Ασίας και Θράκης. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Η σημερινή εκδήλωση ήταν ένα αφιέρωμα στις 19 Μαΐου το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο που κάνουμε κάθε χρόνο. Και όπως είπε κάποιος πριν από μένα, ο μιλητής, δεν είναι μόνο να κάνουμε μιμόσα, είναι να κάνουμε και celebration μια μέρα από την αναγνώριση που αξίζει αυτά τα θύματα αυτής της γενοκτονίας, αξίζουν την τιμή μας, και προσπαθούμε όσο μπορούμε το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο να επιτύχουμε την αναγνώριση της γενοκτονίας. Σας ευχαριστώ όλους. Είμαστε έτοιμοι όλοι να συνεργαστούμε μαζί, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας. Δυστυχώς έχω καταλάβει από το διάβασμα που έχω κάνει, τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, τις διαλέξεις που έχουμε κάνει, είναι ότι έχει παίξει και ένα ρόλο που δεν μας έχει βοηθήσει η Ελλάδα, η κυβέρνηση της Ελλάδας, στα άτομα εδώ στο εξωτερικό που προσπαθούμε να κάνουμε την αναγνώριση των Ελλήνων. Άμα έχουμε συζητήσει με την κυβέρνηση του Καναδά και τα διαφορετικά ομοσπονδιακά κομμάτια εδώ, και πάντοτε μας λένε τι λέει η Ελλάδα για αυτό το θέμα. Πάντοτε θέλουν να δουν ότι είμαστε ενωμένοι σε αυτό που ζητάμε για να μπορούμε να το επιτύχουμε. Να κάνουμε μια προσπάθεια για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, νομίζω αξίζει τον κόπο να μπορούμε να το επιτύχουμε, όπως το έχουν επιτύχει και οι Εβραίοι ενωμένοι
και οι Αρμένιδες ενωμένοι. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή βραδιά και μας τιμήσατε όλοι σας με την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πολύ και με αυτό τελειώνουμε αυτή την εκδήλωση και σας ευχαριστώ εγώ σαν συντονιστής που ήρθατε όλοι να ακούσετε την ομιλία και το, να δείτε το ωραίο αυτό ντοκιμαντέρ. Γεια σας και να ξαναειδωθούμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε.